Να βλέπουμε κλαδιά να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σχολική γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου. Στη γιορτή της 25ης Μαρτίου οι μαθητές αφηγήθηκαν τα κυριότερα γεγονότα και τις εξελίξεις της περίοδου από την προετοιμασία της Επανάστασης μέχρι και την ανακήρυξη της Ελλάδας από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής σε ανεξάρτητο κράτος. Παράλληλα ακούστηκαν και πάρα πολλά τραγούδια. Ο ρόλος των Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Γεωργίου Καραϊσκάκη αλλά και η συμβολή πολλών από τις φυσιογνωμίες που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα αποτέλεσαν σημεία αναφοράς στα οποία εστίασε η αφήγηση, ενώ όπως ήταν φυσικό αναφορά έγινε και για το σεραίο ήρωα της Επανάστασης, Εμμανουήλ Παπά. Η φλόγα της Επανάστασης όμως δεν έσβησε. Νέες εστίες ξέσπασαν το Μάρτιο του 1821 σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, στη στερεά Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στα νησιά του Αιγαίου, στη Θράκη, ακόμα και στην Κύπρο και στη Μικρά Ασία. Εδώ στις Σέρες, στη Μακεδονία, δεν βοήθησε η περιοχή μας στην Επανάσταση. Δεν έχετε ακούσει για τον ήρωα Εμμανουήλ Παπά? Αυτό που το άγουμε υπάρχει στην Πλατεία Ελευθερίας. Αυτό. Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν σεραίος έμπορος και τραπεζίτης, μέλος της φιλικής εταιρείας και πρωτεργάτης της εξέγερσης στη Χαλκιδική. Στις 17 Μαΐου του 1821 κήρυξε την Επανάσταση στη Μακεδονία. Οι Σεραίοι δίστασαν και δεν ξεσηκώθηκαν. Την εποχή εκείνη οι Σέρες είχαν πληθυσμό 25 με 30.000 κατοίκων, από τους οποίους οι 12 με 15.000 ήταν Τούρκοι καλά εξοπλισμένοι. Η Επανάσταση όμως στη Χαλκιδική έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εδραίωση του αγώνα στην Νότια Ελλάδα και εξασφάλισε μεγάλο πλεονέκτημα χρόνου στις επαναστατημένες δυνάμεις του Νότου. Και τι επέγινε, Εμμανουήλ Παπάς, γιαγιά? Θυσιάστηκε για την ανεξαρτησία της πατρίδας. Προσέφερε στον αγώνα όχι μόνο ολόκληρη την περιουσία του, αλλά και τη ζωή του. Ενώ το παράδειγμα του ακολούθησαν και πολλά από τα παιδιά του. Η Επανάσταση στη Μακεδονία? Στη Μακεδονία απέτυχε, αλλά εδραιώθηκε στην Πελοπόννησο. Από όλες τις ελληνικές περιοχές, η Πελοπόννησος παρουσιάζεται καλύτερα προετοιμασμένη για τον μεγάλο αγώνα. Oh, you're so easy.
Υπερήφανη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που δούλεψαν για αυτή τη γιορτή, δηλώνει και η διευθύντρια του σχολείου, Χρυσάνθη Παλάζη. Γιορτή της 25ης Μαρτίου σήμερα και στο μουσικό σχολείο αυτό που μας παρουσίασαν τα παιδιά της Δευτέρας και της Τρίτης Γυμνασίου ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Γιατί με τη βοήθεια των άξιων εκπαιδευτικών συνεργατών κατάφεραν να στήσουν μια γιορτή η οποία να εμπεριέχει και τα ιστορικά στοιχεία αυτής της επετείου και τις αναφορές στα γεγονότα τα ιστορικά, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες από όπου ξεκίνησε αυτή η επανάσταση, στον ελλαδικό χώρο αλλά και στον τόπο μας, με την συνδρομή, με την έμπνευση του οπλαρχηγού του Εμμανουήλ Παπά. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τους συναδέρφους μουσικούς, καταφέραμε να αναδείξουμε τη δουλειά που γίνεται όχι μόνο με τα μεγάλα παιδιά του Λυκείου αλλά και με τα μικρότερα της Δευτέρας και της Τρίτης Γυμνασίου και αξιοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό και μας εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους τα παιδιά που παρακολουθούν το υποχρεωτικό μάθημα του ταμπουρά και στην κυριολεξία κατέκλυσαν τη σκηνή πάνω από 70 μαθητές οι οποίοι μας παρουσίασαν με τον ταμπουρά παραδοσιακούς ήχους. Οι αγωνιστές του 1821 αγωνίστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία και το σύνθημα πηγαίνοντας στον αγώνα και την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού ήταν το «Ελευθερία ή θάνατος». Ελευθερία ή θάνατος, ελευθερία ή θάνατος, ελευθερία ή θάνατος. Εγώ πάλι δεν κατάλαβα. Αφού ο αγώνας στην Πελοπόννησο ξεκίνησε λίγες μέρες πριν 25 Μαρτίου. Τότε γιατί η εθνική μας επέτειος γιορτάζεται στις 25 του Μάρτη? Η 25η Μαρτίου ορίστηκε ως εθνική επέτειος το 1838 από τον βασιλιά Όθωνα για να συνδεθεί η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης με μια μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γιατί για τους περισσότερους Έλληνες πατρίδα και θρησκεία ήταν Έλληνες αλληλένδετες. Πείτε μας για τους γενναίους ήρωες και τις φοβερές μάχες. Ήρωες πολλοί. Στα χρόνια της σκλαβιάς, οι κλέφτες και οι αρματολοί υπήρξαν οι πιο διαλεχτές στρατιωτικές δυνάμεις του έθνους. Μαγιά της Λευτεριάς, τους ονόμαζε ο Μακρυγιάννης. Στα χρόνια της Επανάστασης, από την άλλη, ήρωες λαϊκοί της Ζωμιοσύνης. Ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Μακρυγιάννης, ο Διάκος, ο Καραϊσκάκης, ο Μπότσαρης, ο Ανδρούτσος, ο Κανάρης, ο Μιαούλης, ο Παπανικολής και χιλιάδες άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι που ξεχώρισαν στα πεδία των μαχών σε στεριά και θάλασσα. Ένα πράγμα μόνο παρακίνησε και εμένα να γράψω, ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσο αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε μαζί και εδώ το δουλέψαμε όλοι μαζί και να τη φυλάμε και όλοι μαζί, και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Είναι μια σημαντική μέρα και αυτό που κρατάμε και μεταφέρουμε ως μήνυμα είναι τα λόγια του στρατηγού Μακρυγιάννη. Εμείς εδώ στο μουσικό σχολείο το κάνουμε πράξη. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Γιατί μόνο με αυτή τη σκέψη και με αυτό το όραμα ο τόπος μας κατάφερε να ενώσει τις δυνάμεις, να καταφέρει το αδύνατο, να αποτινάξει το ζυγό που κρατούσε πάνω από 400 χρόνια στον τόπο μας, να παραμερίσει τους εγωισμούς και τα πάθη και να συμπράξει στο όραμα της ελευθερίας. Χρόνια πολλά!